Αρκετές στιγμές έντασης στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωντίων Ίσων. Σε επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθούν ο Ερημίτης και το Zero Waste. Έρχεται η ειδική συνεδρίαση του οργάνου για τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό. Τη δήλωνε στο ΣΤΑΡΤ ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Κέρκυρας για την ενδεχόμενη συγχώνευση αστυνομικών τμήματων. Τι θα γίνει με το αστυνομικό τμήμα Μπενιτσών? Για την κατάσταση στη ΜΕΦΤΙΚΗ κλινική και τη λήξη των συμβάσεων των γιατρών μιλά στην καμέρα του ΣΤΑΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου Λεωνίδας Ρουμπάτης. Σύλληψη 49χρονου στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης και κατέργαστης κάναβης. Κύριε, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 12 του μηνός Φεβρουαρίου και είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ για να δούμε την επικαιρότητα, να την καταγράψουμε, να την προσεγγίσουμε, να την σχολιάσουμε και κυρίως να σταθούμε προσεκτικά σε αυτά τα οποία ως συντακτική ομάδα αυτού του τηλεοπτικού σταθμού θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα και σημαντικά σε τοπικό επίπεδο. Δίπλα σε αυτά τα οποία είδατε, έχουμε και μια παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταγγέλει το Γιώργο Μαχημάρη. Ενώ έχουμε παρέμβαση των 5 με αφορμή και αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες το βράδυ στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Ανακοίνωση της κίνησης Ερημίτης Plus, με λίγα λόγια η ιστορία Ερημίτης καλά κρατεί και έχει ενδιαφέρον και θα τη δούμε και θα αναλύσουμε και τη σχολιάσουμε σήμερα. Πάμε όμως να σταθούμε στα θέματα της σχετικής ειδησιογραφίας. Σε τι άλλο, σε αυτό το οποίο εξελίσσεται σε ένα τεράστιο θέμα και προσέξτε, ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει εκρηκτικά χαρακτηριστικά στα νησιά, αλλά έχει εξίσου σοβαρά χαρακτηριστικά και στην ενδοχώρα της Ελλάδας. Μιλάω για το μεταναστευτικό, για αυτές τις αποφάσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση, για μια περαιτέρω ατμόσφαιρα έντασης, ίσως και να είναι επιεικής η λέξη, που εξελίσσεται στα νησιά του Αιγαίου, αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ της Λένα Σημάτη. Σκηνικό ρήξης έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μετά την απόφαση της πρώτης να επιτάξει χώρους προκειμένου να δημιουργήσει ελεγχόμενες κλειστές δομές που θα φιλοξενηθούν πρόσφυγες και μετανάστες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Η κατασκευή των συγκεκριμένων δομών, σύμφωνα με τα εφημερίδα, αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου και η ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης, αναμένεται έως τις αρχές του καλοκαιριού. Για τη δράση, ωστόσο, σε 5 νησιά, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κο και τη Λέρο, είναι παραπάνω από έντονες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι Δήμοι νησιών του Βορείου Αιγαίου, σε έκτακτη συνεδριάση των Δημοτικών Συμβουλίων, αποφάσισαν μια σειρά μέτρων κατά της κυβερνητικής απόφασης για επίταξη περιοχών. Η οριστική ρήξη, ωστόσο, επήλθε μετά από ψήφισμα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με το οποίο διακόπτεται κάθε συνεργασία με την κυβέρνηση μέχρι να ανακληθεί η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου για επίταξη εκτάσεων γης με σκοπό τη δημιουργία των κλειστών δομών. Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, κατά τη συνεδρίασή του, αποφάσισε να δημιουργηθούν ομάδες περιφρούρησης περιοχής κοντά στην Καράβα, όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η νέα δομή και να δημιουργηθεί επιτροπή αγώνα. Να πραγματοποιηθεί η λαϊκή συνέλευση στο πολύκεντρο Μανταμάδου. Να κληθεί ο Υπουργός Μετανάστευσης να παραστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου. Να υπάρξει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης επίταξης επίμαχης περιοχής. Και στοιχείο, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του με τη διαδικασία της επίταξης δημοτικής έκτασης στη θέση 17 και έτσι αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής με τη συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, προκειμένου να υπάρξει προσφυγή κατά της διαδικασίας επίταξης και κάθε άλλης δικαστικής πράξης που σχετίζεται με αυτή. Επίσης, αποφασίστηκε καμία υπηρεσία και κανένα νομικό πρόσωπο του Δήμου να συμβάλλει στη δημιουργία της δομής. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με ψήφισμα έκτακτης συνεδρίας του Συμβουλίου της χθες το απόγευμα, διακόπτει κάθε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση μέχρι να ανακληθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Με το ψήφισμα αυτό, καταδικάζεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως αντιδημοκρατική ενέργεια. Γίνεται γνωστή προσφυγή εναντίον της στα αρμόδια δικαστήρια και ζητείται να ξεκινήσει άμεσα ο απεγκλωβισμός και αποσυμφόρηση των νησιών από όλους τους αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε αυτά. Επίσης, αποφασίστηκε η ενημέρωση των κομμάτων της Βουλής και του Ευρωκοινοβουλίου. Με το κλίμα πλέον να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, αναβλήθηκε η συνάντηση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και των Δημάρχων των νησιών με τον Υπουργό Νότι Μηταράκη. Αντί συνάντησης με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, το ψήφισμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στηρίζει την προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης συγκέντρωση διαμαρτυρίας αιγαιοπελαγίτικων οργανώσεων έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Από την πλευρά της η κυβέρνηση, απαντούντας αντιδράσεις μετά την απόφασή της να προχωρήσει στη δημιουργία κλειστών δομών σε 5 νησιά, υποστηρίζει ότι το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει εξαντλητικός διάλογος με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. Εδώ και 2 μήνες περίπου έγινε εξαντλητικός διάλογος με τους αρμόδιους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για τη χωροθέτηση κλειστών δομών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να διονύσεται, γιατί το πρόβλημα πιέζει για λύσεις και όχι για διαπιστώσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Αναφερόμενος ειδικά στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τόνισε ότι είχε ζητήσει μέτρα εκτάκτου ανάγκης για τα νησιά, ιδίως μετά τα επεισόδια στη Μόρια. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων, τόνισε η συνέντευξή του στην ΕΡΤ σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό και στις αντιδράσεις. Επομένως, είπε, αυτή τη στιγμή με την επίταξη τι κάνουμε? Δεν δημεύουμε την περιοχή. Επιτάσσουμε τις συγκεκριμένες εκτάσεις για ένα χρονικό διάστημα 3 ετών, για το οποίο θα καταβάλει ενίκιο το ελληνικό δημόσιο. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα και τονίζοντας ότι κατανοεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τοπικές κοινωνίες, αποφάσισε να ενισχύσει τους δήμους που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού, εκταμιεύοντας άμεσα 9.491.000 ευρώ. Πρόκειται για το ποσό που προκύπτει τη χορήγηση 150 ευρώ ανά έτος για κάθε διαμένοντα στις μονάδες φιλοξενίας, όπως εξήγησαν κυβερνητικές πηγές. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην υπόθεση Νοβάρτης. Μια υπόθεση, μιλάω για την κοινοβουλευτική διαδικασία, για την περίφημη προανακριτική επιτροπή της Βουλής, η οποία βρίσκεται μπροστά σε δεδομένα τα οποία ακόμη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο πρώην υπουργός, ο κ. Κοντονής, θεωρούν ότι είναι πραγματικά σοβαρά. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε αυτό. Στελέχη των άλλων κομμάτων λένε ότι η ιστορία θα έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά της και ότι ο επόμενος μήνας θα είναι εξαιρετικά κρίσιμος για όλα εκείνα τα οποία συνδέονται αυτό που ονομάζουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Πάμε να δούμε και εδώ περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Η ώρα της εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση Νοβάρτης φτάνει, καθώς όλα τα κόμματα που μετέχουν στην Επιτροπή συμφώνησαν στην ανάγκη κλήτευσής τους. Το μόνο που μένει να αποφασιστεί τις επόμενες μέρες είναι ο τρόπος εξέτασης, εάν δηλαδή αυτό θα γίνει εντός του Κοινοβουλίου ή σε ειδικό χώρο εκτός της Βουλής, που θα αποσαφινιστεί σε συμφωνία με τις αγγελικές αρχές. Η πιο πιθανή εκδοχή είναι η εξέτασή τους να γίνει σε δωμάτιο του Αρείου Πάγου ή της ΓΑΔΑ. Και από την πλευρά της προανακριτικής να μετέχουν ο πρόεδρος της Επιτροπής και οι συγητές των κομμάτων. Το δεύτερο θέμα που μένει να διευκρινιστεί είναι αν οι βουλευτές, όταν θα εξετάσουν τους 2 προστατευόμενους μάρτυρες, θα γνωρίζουν και την ταυτότητά τους ή αν η εξέταση θα γίνει με αλλίωση χαρακτηριστικών. Οι 2 προστατευόμενοι μάρτυρες, Μάξιμος Σαράφης και Κατερίνη Κελέση, τον περασμένο Δεκέμβριο κατέθεσαν εκ νέου στους εγγελείς του Αρείου Πάγου, Λάμπρο Σοφουλάκη και Ευάγγελο Ζαχαρή, που διεξάγουν παράλληλη έρευνα για την υπόθεση. Και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να επιμένουν στις αρχικές τους καταθέσεις και να αναφέρουν ότι δεν πιέστηκαν από κανέναν προκειμένου να αποκαλύψουν όσα αποκάλυψαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 εισαγγελείς εξέτασαν τους 2 μάρτυρες χωρίς αυτοί να έχουν αλλίωση των χαρακτηριστικών τους. Η μία αλλίωση των χαρακτηριστικών των 2 προστατευόμενων μαρτύρων, σύμφωνα με το εφημερίδα, θα επιτρέψει και στους βουλευτές προανακριτικής που θα πάρουν μέρος στην εξέταση να διαπιστώσουν εάν ευσταθούν ή όχι οι κατηγορίες του Νίκου Μανιαδάκη, του 3ου προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος στη συνέχεια έχασε αυτήν την ιδιότητα και ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι ο Μάξιμος Σαράφης είναι ο πρώην εμπορικός διευθυντής της Νοβάρτης, Φιλίστρο Δεσταμπασίδης, και η Κατερίνη Κελέση είναι η κυρία Μαρία Μαραγγέλη, πρώην γραμματέας του Κωνσταντίνου Φρουζή. Ωστόσο, και τα 2 αυτά πρόσωπα, όταν εξετάστηκαν στην προανακριτική, είχαν δηλώσει ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους προστατευόμενους μάρτυρες και επιπλέον ότι δεν γνωρίζουν το παραμικρό για δωροδοκίες πολιτικών προσώπων. Επιπλέον, σε συνεδρίαση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, η Επιτροπή θα συζητήσει για τη δυνατότητα διεύρυνσης του κατηγορητηρίου όσον αφορά τον Δημήτρη Βαγγελόπουλο, με αφορμή τα όσα έχουν πει τις τελευταίες ημέρες οι εισαγγελικοί λειτουργοί. Όσον αφορά την εξέταση των υπόλοιπων μαρτύρων, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία, μετά από πρόταση Νέας Δημοκρατίας, την οποία υποστήριξε και το Κίνημα Αλλαγής, αποφάσισε την κλίση για κατάθεση των κ. Πολάκη και Τζανακόπουλου, του Σαμπιμιονί, της Αγγελός Διαφθοράς Ελένης του Λουπάκη και, εφόσον χρειαστεί, της Ξένης Δημητρίου και της Μαρίας Παπασπύρου. Ακόμη η Επιτροπή επιφυλάσσεται για την κατά αντιπαράσταση εξέτασης κυρίας Δημητρίου και του κυρίου Αγγελή. Επιφύλαξη υπάρχει ακόμη για την εξέταση της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου και των 2 επικουρικών εισαγγελέων διαφθοράς. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν να έρθουν στην προανακριτική για εξέταση η Ελένη του Λουπάκη και οι 2 επίκουροι εισαγγελείς Τζούρας και Μανώλης. Ακόμη επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης Μαρία Παπασπύρου και Ξένη Δημητρίου.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Λάπας ανέφερε ότι θα πρέπει να καταθέσουν οι κύριοι Τζανακόπουλος και Πολάκης, διότι όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία τους πρότεινε και συνέχεια τους εξαίρεσαν από μέλη της Επιτροπής. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να επανεξεταστούν ο Ιάννης Αγγελής και Ελένη Ράικ. Όσον αφορά το Σάμπι Μιονί, τον οποίο θεωρεί ως μάρτυρε πλειοψηφία, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να κληθεί ως μάρτυρας δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου. Για επίκουρους εισαγγελείς συμφωνεί για το ΚΚΕ. Από την πλευρά της πλειοψηφίας, ο Θανάσης Πλεύρης απάντησε ότι οι επίκουροι εισαγγελείς θα εξεταστούν εφόσον προκύψει ανάγκη μετά από την κατάθεση της κυρίας του Λουπάκη. Το ΚΚΕ από την πλευρά του δεν πιστεύει ότι ο κύριος Ζανακόπουλος και Πολάκης θα συνεισφέρουν σε κάτι, αλλά δεν έχει αντίρρηση να καταθέσουν ως μάρτυρες. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ όπου υπάρχει. Τι άλλο, υπάρχει αυτή η διαδικασία της εσωκομματικής πορείας, προσπάθεια σύνθεσης και του εκλογικού, μάλλον του απολογισμού επί του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά ταυτόχρονα και της σύνθεσης απόψεων για την μετεξέλιξη του κόμματος. Ένα κείμενο απολογισμού που έχει να κάνει και με την κυβερνητική θητεία, έχει να κάνει και με τα αίτια της ΣΥΤΑΣ, έχει να κάνει και με τα χαρακτηριστικά της μετεξέλιξης. Καθώς όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα η οποία οπωσδήποτε για ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία είναι κρίσιμα μεγέθη. Η Λένα Σημάτη έχει συνοψίσει το ρεπορτάζ, μάλλον έχει συνοψίσει πολλά στοιχεία από το πολιτικό ρεπορτάζ που έχουν σήμερα πολλά αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης με αφορμή πρωτίστως το κείμενο του απολογισμού. Στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε το κείμενο του απολογισμού που ετοίμασαν οι Γιάννης Δραγασάκης, ο Δωρής Δρίτσας και Αριστίδης Μπαλτάς. Στις 32.129 λέξεις του κειμένου επιχειρείται μια εξαντλητική αποτίμηση προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο προς την κυβέρνηση, τις εκλογικές νίκες του 2015 και το δημοψήφισμα. Διαπραγμάτευση με τους δανειστές, το κυβερνητικό έργο, τη συμμαχία με τους ΑΝΕΛ, τη λειτουργία του κόμματος στην εκλογική τακτική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύει το CNN.gr, παρουσιάζει προσπάθεια ανάλυσης εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Βασική αιτία θεωρείται το τρίτο μνημόνιο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το πλαίσιο που μπορούσε να ξεδιπλωθεί η κυβερνητική στρατηγική προσδιορίστηκε κατά βάση από το ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε υπογράψει μνημόνιο. Το κείμενο προσθέτει ότι μπορεί να ήταν εμφανές σε όλους ότι αυτή είχε εξαναγκαστεί να το υπογράψει, χωρίς να συμφωνεί και χωρίς να το υιοθετεί. Μπορεί αυτό να είχε όντως υπιότερες κοινωνικές επιπτώσεις από τα προηγούμενα. Μπορεί η νέα κυβέρνηση όντως να προσπάθησε με νύχια και με δόντια να απαλύνει παλιά και νέα βάρη. Μπορεί να σεβάστηκε απόλυτα τους δημοκρατικούς κανόνες και να προστάτευσε τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Μπορεί να καλλιέργησε άλλες συμπεριφορές και άλλο δημόσιο ήθος ή να προσέδωσε άλλο ύφος στους τρόπους διακυβέρνησης, αλλά με όλα τα αυτά υπέρασε μνημόνιο, ακυρώνοντας έτσι την σπράγμαση την κύρια διάσταση της μέχρι τότε πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ακριβώς είχε αναδείξει ως κύριο αιτούμενο τον απαλλαγή η χώρα από τα μνημόνια, παραμένοντας βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, υπογραμμίζεται ότι η υπογραφή αυτή σφράγισε τη γενική εικόνα. Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια ακόμα μνημονιακή κυβέρνηση. Και ως προς αυτόν το βασικό πολιτικό χαρακτηρισμό όμοια με τις άλλες. Το κείμενο επισημαίνει επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να αντικρούσει με πιστικότητα την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας. Το κεντρικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί ανάπτυξης, περί επενδύσεων, περί φορολογικής ελάφρυνσης και τα συναφή δεν αντιμετωπίστηκε, γράφεται, με την καταλυτική κριτική που απαιτούσε ώστε να οικοδομηθεί πιστικά και κατά τη διαστολή η δική μας στρατηγική στόχευση και προοπτική. Σε ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη, αναφέρεται ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται σχετική ολιγορία που επιδείξαμε ως προς το τι σημαίνει ειδικά για την Ελλάδα μεσαία τάξη. Ποια υπήρξε διαχρονικά και ποια είναι σήμερα η θέση της στον κοινωνικό σχηματισμό. Σε τι κατηγορίες διαιρείται αυτή. Ποιες είναι οι ιδεολογικές ορίζουσες και ποιες οι προσδοκίες κάθε κατηγορίας και πώς μπορεί να συμπτυχθεί συγκεκριμένα το κοινωνικό μέτωπο που επιδιώκει να εκπροσωπεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Επισημαίνεται ακόμη ότι επιπρόσθετα υποτιμήσαμε την απήχηση που μπορούσε να αποκτήσει ο λόγος της Νέας Δημοκρατίας περί τάξης και ασφάλειας, όπως και τα επικοινωνιακά μπαράζ που εξαπολύθηκαν με αφορμή τραγωδία στο Μάτι και στη Μάνδρα, η ενάντια συμφωνία των Πρεσπών. Γενικότερα, προς τα τελευταία, η επικοινωνιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησής του δεν στάθηκε άξια των περιστάσεων, γράφεται στο κείμενο. Πέρα από τα γενικότερα πολιτικά προβλήματα, το κείμενο εντοπίζει και λάθη στην εκλογική τακτική του κόμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρεται. Οφείλουμε καταρχάς να αναγνωρίσουμε ως πολιτικά άστοχη την επιλογή να ταυτιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των τριών εκλογικών αναμετρήσεων. Είχαμε συλλογικά υποτιμήσει τη συγκρότηση από τα κάτω, εν πολύ σιωπηλά,
του πλατιού αντισύριζα μετόπου. Υποτιμήσαμε αυτή τη συγκρότηση γιατί πραγματικό κίνημα ενάντια στην κυβέρνηση δεν είχε αναπτυχθεί. Ενώ οι δημοσκοπήσεις που φαίνονταν να υποδεικνύουν την ύπαρξή του είχαν απαξιωθεί στη συνείδησή μας λόγω της μεγάλης αστοχίας τους κατά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Μορφή αυτάρκειας που αγγίζει την αλαζονία. Για τις δημοτικές εκλογές γίνεται λόγος για υποτίμηση της σημασίας τους, καθώς και για μορφές προχειρότητας ως προς τους τρόπους επιλογής και την καθ' αυτό επιλογή των υποψηφίων. Ωστόσο, στην αυτοδιοίκηση, η βασική αιτία της ΣΥΤΑΣ θεωρείται μικρή διείσδυση του ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές κοινωνίες. Στις ευρωεκλογές, το κείμενο θεωρεί λάθος ότι σηκώσαμε, όπως γράφει, το Γάντι στην πρόκληση Μητσοτάκη να αντιμετωπίσουμε τις εκλογές ως ιονή δημοψήφισμα. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει με μία σειρά από πολιτικές που ανακοινώνονται και θα έλεγε κανείς και σε μία τακτικό χρονικό διάστημα. Πρόκειται για πολιτικές ελαφρύσεων που ανακοινώνει η κυβέρνηση, οικονομικών ελαφρύσεων προφανώς. Έχουμε λοιπόν πληροφορίες για ένα νέο πακέτο ελαφρύσεων. Τι θα περιέχει, τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η νέα κυβερνητική πρωτοβουλία, θα το δούμε αναλυτικά και εδώ στο επόμενο ρεπορτάζ. Πρημοδότηση της μισθωτής μεσαίας τάξης με περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2021 προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο, υλοποίηση του οποίου συνδέεται με την επίτευξη συμφωνίας για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Καθημερινή, με τις διαβολεύσεις που θα γίνουν με τους θεσμούς, το οικονομικό επιτελείο θα προετοιμάσει από τώρα ένα σενάριο ελαφρύνσεων για το 2021, το οποίο θα ενσωματώσει στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Το μεσοπρόθεσμο θα καλύψει όλη την περίοδο μέχρι το 2024, αναμένεται να κατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα. Το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθεί κυρίως για τη χρηματοδότηση της πλήρους κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Μέτρο που απαιτεί περίπου 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά και για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά επιπλέον 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο επόμενο έτος, ώστε μαζί με τη μείωση που θα γίνει φέτος τον Ιούνιο, η συνολική να φτάσει στις 3 ποσοστιαίες μονάδες. Η υλοποίηση αυτού του πλάνου, το οποίο προϋποθέτει την επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμούς για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων κατά τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, θα φέρει αυξήσεις καθαρών αποδοχών έως και 4% σε εκατομμύρια μισθωτούς λόγω της μείωσης των κρατήσεων τόσο από φόρους όσο και από ασφαλιστικές εισφορές. Στις διαβουλεύσεις με τον Ιταλό Επίτροπο Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας επί των ετοιμάτων που έχει εγείρει η ελληνική πλευρά για την εξασφάλιση δημοσιονομικού χώρου. Τα θέματα που έχει θέσει η ελληνική πλευρά θα συζητηθούν σταδιακά μέσα στον χρόνο, αλλά οι τελικές αποφάσεις για το αν θα μειωθούν ή όχι οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων για τη διετία 2021-2022 θα ληφθούν το φθινόπωρο εν ώψη και της κατάθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά αναμένεται να αποτυπώσει τις προθέσεις της για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο. Σε αυτό θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τα εξής ζητήματα. Η απόφαση να προχωρήσει ως υπαριθμόν ένα προτεραιότητα η πλήρης κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στο συνέδριο της ΕΣΕ, θα επιδιωχθεί η μείωση να ξεκινήσει από φέτος εφόσον βρεθεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. Η απόφαση να υλοποιηθεί ταχύτερα η κυβερνητική δέσμευση για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Αντί το μέτρο να υλοποιηθεί έως το 2023, θα επιδιωχθεί η μείωση να έχει ολοκληρωθεί ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή μέσα στο 2022. Για τη διετία 2022-2023 θα δρομολογηθεί η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 24% στο 20%, αλλά και η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ από το 24% στο 22% και από το 13% στο 11%. Το πακέτο μέτρων του 2021 θα ψηφιστεί το φθινόπωρο μαζί με τον προϋπολογισμό του 2021. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η Ελλάδα θα έχει εξασφαλίσει τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο ύστερα από τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Το 1,8 δισεκατομμύριο ευρώ που θα είναι το όφελος μεσαίας τάξης θα ενισχύσει ισόποσα την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, καθώς το όφελος θα φανεί από τις αρχές επόμενης χρονιάς μέσα από τη μείωση των κρατήσεων. Και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τον Brexit. Έχει να κάνει με κάτι το οποίο μας αφορά ουσιαστικά, διότι έχει να κάνει με την τουριστική οικονομία. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μπει πια σε μια αυτόνομη πορεία. Γνωρίζουμε όμως από το χώρο της τουριστικής οικονομίας
ότι το μεγάλο τουριστικό ρεύμα από τη Μεγάλη Βρετανία προς διάφορους προορισμούς, ανάμεσα σε αυτούς με κέρια και ουσιαστική θέση τα Ιόνια νησιά, είχε να κάνει και με τα τραπεζικά δάνεια, τα οποία με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία διευκόλυναν τους Βρετανούς να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τι θα ισχύσει λοιπόν, τι πληροφορίες και τι εικόνα έχουμε. Και πάμε να το δούμε. Το Brexit είναι εδώ, ωστόσο οι επιπτώσεις του στον παγκόσμιο και τον ελληνικό τουρισμό θα φανούν ως το τέλος του χρόνου. Στο διάστημα αυτό, όλες οι πλευρές προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πρωτοφανούς διαζυγίου, ανατρέποντας ταξιδιωτικές πρακτικές και συνήθειες ολόκληρων δεκαετιών. Όπως ήδη αναγνωρίζει ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, για την ολοκλήρωση του Brexit θα απαιτηθούν εξαιρετικά πολύπλοκες και ευαίσθητες διεργασίες. Μάλιστα, οι προβλέψεις για το πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη η μεγάλη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου αισιόδοξες. Και για το λόγο αυτό, λαμβάνονται από τώρα συγκεκριμένα μέτρα. Δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και εκατομμύρια πολιτών εντός και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ατενίζουν την επόμενη μέρα της απόσχησης με βαθύ προβληματισμό και ανησυχία, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο ή παρόμοιο προηγούμενο, αλλά και για το λόγο ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τον γραφειοκρατικό κικαιώνα που θα προκύψει. Ο κλάδος του τουρισμού στην Ελλάδα και όχι μόνο θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού κρατά στα χέρια του μερικά από τα βασικά κλειδιά για την ομαλότερη δυνατή μετάβαση στη νέα κατάσταση, προβλέποντας παράλληλα και τα άλλα μέτρα που θα χρειαστεί να ληφθούν στο άμεσο μέλλον, αμέσως μετά τον Brexit. Ειδικότερα για την Ελλάδα, το διακύβευμα του Brexit είναι πολύ σοβαρό, καθώς τα έσοδα της χώρας από το τουριστικό συνάλλαγμα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ σημαντικά. Μόνο στην τριετία 2016-2018 οι Βρετανοί εισέφεραν στην ελληνική οικονομία κατά μέσο όρο περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό το 2018 ξεπέρασε το 1% του ΑΕΠ, ενώ οι Βρετανοί τουρίστες συγκαταλέγονται σταθερά στην πρώτη τριάδα του συνόλου των ξένων επισκεπτών της Ελλάδας. Πάντως, μέχρι στιγμής οι προκρατήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία εξελίσσονται ομαλά, ελαφρά ανωδικές σε σχέση με πέρσι, λόγω και του φόβου αλλαγής της ισοτιμίας λίρας ευρώ, ενώ έχουν καλυφθεί από άλλες εταιρείες σε ποσοστό 98% και οι αεροπορικές θέσεις του Thomas Cook. Η Ελλάδα, όπως και άλλες τουριστικές χώρες, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, ώστε η μεταβατική περίοδος έως το τελικό Brexit να εξελιχθεί όσο πιο ομαλά γίνεται. Η ομαλότητα αυτή, όπως τονίζουν στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας για τις αεροπορικές εταιρείες, τους μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς και τα ξενοδοχεία που θα πληγούν άμεσα από πιθανές επιπλοκές στην απόσπαση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους κινδύνους για τον ελληνικό τουρισμό από τον Brexit φωτογραφίζουν τα πρώτα κατεπήγοντα μέτρα που εισηγήθηκε να ληφθούν για το δικό του τομέα ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Πρόκειται, όπως λέει ο κ. Θεοχάρης, για τα πρώτα μέτρα προστασίας του τουρισμού από την ταξικότητα του Brexit. Θεωρήσεις βίζα. Είναι ασφαλώς θετική η αναπροσαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θεωρήσεις ταξιδιωτικών εγγράφων. Με τη νέα νομοθεσία παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους Βρετανούς πολίτες να επισκέπτονται για τουριστικούς σκοπούς ελεύθερα, χωρίς θεώρηση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διάστημα που θα έχουν στη διάθεσή τους για τις επισκέψεις είναι συνολικά 90 μέρες μέσα σε ένα εξάμηνο. Επιχειρήσεις. Με τη νέα νομοθεσία ρυθμίζεται το καθεστώς άσκησης επιχειρηματικής τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από Βρετανούς πολίτες ή νομικά πρόσωπα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, κάτι που κρίνεται ως ιδιαίτερος θετικό σε σχέση κυρίως με τη μίσθωση οχημάτων στην Ελλάδα από Βρετανούς τουρίστες είναι ότι στο εξής οι βρετανικές επιχειρήσεις θα έχουν ένα εύλογο χρονικό περιθώριο να προσαρμοστούν στις συνθήκες του Brexit. Αερομεταφορές. Οι Βρετανοί αερομεταφορείς θα συνεχίσουν να εκτελούν όπως και σήμερα πτήσεις ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020, μετά την απόφαση της Κομισιόν να επεκτείνει τη σχετική προθεσμία, η οποία αρχικά έλυγε τον ερχόμενο Μάρτιο. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Το πρώτο στη ροή του δελτίου μας απόψε. Ξανά μαζί σε πολύ λίγα λεπτά. Με τον Γιάννη Παργινό θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Θα σταθούμε σε αυτά τα οποία τη συνθέτουν. Φυσικά θα ανοίξουμε τις σελίδες της σημερινής τοπικής ειδησιογραφίας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε και την υπόθεση που λέγεται κορονοϊός, την ετοιμότητα των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Θα το δούμε λοιπόν σε πολύ λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 12 του μηνός και είμαστε μαζί στη ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Πάμε να σχολιάσουμε αυτά τα οποία είδαμε ως στοιχεία της κεντρικής ειδησιογραφίας με τον Γιάννη Παργινό και απόψε. Μια ειδησιογραφία η οποία έχει ενδιαφέρον. Λίγο πολύ, καλησπέρα Γιάννη, στρέφεται στα ίδια τα οποία συζητάμε συνεχώς. Έχουμε και μια εξέλιξη την οποία αν θα έλεγα ότι είναι και της τελευταίας στιγμής όσον αφορά τα ελληνικά ομόλογα, τα οποία γράφουν πιένες στις χρηματαγορές, σαν να παίρνει ψήφους εμπιστοσύνη η ελληνική οικονομία.
Και θέλουμε να ακούσουμε από σέναν ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Σπύρο Λινιάδη, καλησπέρα. Έτσι. Καλησπέρα σε όλες και όλους, όσες και όσους μας παρακολουθούν, μας ακούνε. Η ψήφος εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία θα δοθεί μόνον εάν, όταν και εφόσον η εθνική μας οικονομία αρχίσει να αναπτύσσεται. Διότι μπορεί τα ελληνικά ομόλογα πραγματικά να κατακτάνε μεγάλες, ένδοξες στιγμές στην απόδοσή τους, όμως ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα απλής οικονομίας. Εάν δανειστούμε 10 δις ή 5 δις δανεισμό μακροχρόνιο, πού θα τα επενδύσουμε και αν τα επενδύσουμε θα αποδώσει αυτή η επένδυση? Σωστό. Εκεί θα μετρηθεί η ελληνική οικονομία. Σωστό. Ουδής θα το αμφισβητήσει ότι είναι ένας καλός, ένας άριστος σταθμός η απόδοση των εθνικών μας, των κρατικών μας ομολόγων. Είναι αυτό το οποίο λέμε, Γιάννη, καιρό τώρα, ότι δεν έχουμε ούτε κεντρικό master plan, ούτε περιφερειακό πολλές φορές, ούτε τοπικό. Δηλαδή, λέει ο καθένας ό,τι θέλει, σχεδιάζει έτσι, ή τουλάχιστον διατείνεται ότι σχεδιάζει γενικά και αόριστα, αλλά στρατηγικούς ουσιαστικούς στόχους αυτονομίας και αυθυπαρξίας της χώρας με οικονομικούς πόρους σαν να μην έχουμε. Αγαπητέ μου φίλε, αυτή την περίοδο η εθνική μας οικονομία βάλεται πανταχώθεν. Κακά τα ψέματα, το μεταναστευτικό, πέραν της οποιασδήποτε ιδεολογικοπολιτικής προσέγγισης του και ανάλυσης του, δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό των νησιών του Αιγαίου. Πέραν της οποιασδήποτε ιδεολογικοπολιτικής ανάλυσης και προσέγγισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αυτό το θέμα δημιουργεί πρόβλημα στις τουριστικές ροές σε όλη την Ελλάδα. Πέραν της οποιασδήποτε ιδεολογικής προσέγγισης της οικονομίας μας, μάλιστα, κακά τα ψέματα, ακόμα και το τοπικό θέμα του Ερημίτη και των Σκουπιδιών στην Κέρκυρα δημιουργούν πρόβλημα τουριστικών ροών, βέβαια, στο νησί μας. Είναι συνολική, άρα, ναι, αλλά αν είναι, όλα είναι, τούτα τα θέματα, είναι και το αποτύπωμα του δικού μας κακού σχεδιασμού. Εάν δίπλα σε αυτό προσθέτησης το εκρηκτικό πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην Κέρκυρα, και ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται πίσω, έχει μια δεκαετία ίσως και πιο μεγαλύτερη ζωής, με την αδυναμία να ολοκληρωθούν δύο πολεοδομικές ενότητες που θα δημιουργούσαν χώρους στάθμευσης, όπως Καθολικές Καλόγριες και Άγιος Σπυρίδωνας Καυτσέλα, δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε, αν μη τι άλλο, με μια παθογένεια. Αλλά επειδή σε αυτή τη χώρα λίγο πολύ οι παθογένειες είναι κάτι πολύ αθώο για ανθρώπους της ηλικίας μας να το θεωρούν, έχω την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε και με συμφέροντα τα οποία δεν επιτρέπουν την πραγματική εξέλιξη των κοινωνικών υποθέσεων. Αγαπητέ μου φίλε, με γνωρίζεις και προσωπικά και κοινωνικά και συναδελφικά. Ξέρεις ότι όταν ακούς το όνομα Γιάννης Παργινός, εντοπίζεις ένα πρόσωπο αισιόδοξο. Ναι. Δεν είμαι απαισιόδοξος. Ναι. Όμως αγαπητέ μου φίλε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Τα τοπικά μας θέματα, για να μην γίνουμε περισσότερο κατανοητοί και προσεγγίσιμοι από όποια ή όποιον μας ακούει. Το θέμα των Σκουπιδιών σκεπάστηκε από το θέμα Ερημίτης. Αποτέλεσμα είναι να κολουσιεργεί η οποιαδήποτε επίλυση του θέματος των Σκουπιδιών και δε το θέμα του Ερημίτη να δημιουργεί όχι προοπτικές επίλυσης του, αλλά προοπτικές αντιπαλότητας, κοινωνικού διχασμού και απομάκρυνσης της όποιας προσέγγισης στο πρόβλημα αυτό καθεαυτό. Όλα τούτα, αγαπητέ μου φίλε, παραγωνίζουν και εξωστρακίζουν την οποιαδήποτε προσέγγιση για βαθύτατα, σύνθετα και δυσεπίλητα προβλήματα του τοπικού μας τουρισμού, όπου έχει να κάνει με τον επαναπροσδιορισμό του τοπικού μας τουριστικού προϊόντος. Στην Ελλάδα τώρα, για να γενικεύσω με την ανάλυση μας, εννοείται φίλε μου μια χώρα η οποία έχει τόση μεγάλη και πλατεία θάλασσα να εισάγει σαρδέλες συσκευασμένες από την Τιτισία? Εννοείται ποτέ η χώρα μας να εισάγει φέτα, τυρί από την Βουλγαρία?
Εννοείται η χώρα μας να εισάγει σίκα συσκευασμένα από την Τουρκία. Εννοείται η χώρα μας να εισάγει πατάτες από την Αίγυπτο. Όλα τούτα θα μου πεις σε μια οικονομία η οποία είναι με πρώτη και κυρίαρχη τον τουρισμό. Ναι. Ο τουρισμός όμως μειώνει το εισόδημα που παράγεται από αυτόν καθεαυτόν τον τουρισμό από συνάλλαγμα το οποίο εξάγεται για τα προαναφερθέντα όταν, προϊόντα όταν που δεν πρέπει υποστηρίζεται, να εισαχθούν. Όταν δεν υποστηρίζεται από πρωτογενή παραγωγή. Ακριβέστατα. Για να προσφέρεις τα προϊόντα. Δηλαδή, εάν οποιοδήποτε αγαπητέ μου φίλε έχει 5-10 νοικιαζόμενα δωμάτια ναι. στον Αρίλα Φερρυππίν, στο χωριό όμως στις Λούτσες ναι. ή 1-2 ξενοδοχεία ή βίλες στον ένα ή στον άλλον Αγίου Στέφανο, το εισόδημά του θα ήταν ακέραιο εάν τη σαλάτα που χορηγούσε στην οποιαδήποτε παρέα ήταν ντόπια και αν τα αυγά ήταν από τις σκότες της ντόπιας. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Όλα αυτά είναι γνωστά. Αλλά ξέρεις Γιάννη, υπάρχει μια διαφορά. Για 20 και πλέον χρόνια γαλουχήθηκε μια κοινωνία με την βεβαιότητα του καναπέ. Με τη βεβαιότητα ότι εγώ μπορώ να βλέπω από τον καναπέ τα όσα εξελίσσονται να είμαι ασφαλής. Προσγειώθηκε ανώμαλα μη έχοντας γνώση και αντίληψη και ικανότητα πια αντίδρασης στη μνημονιακή περίοδο και έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία παθητική σε πλήσες όσες των περιπτώσεων. Ακούστε. Τυχαίο, όχι. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν σήμερα. Όταν η χώρα μας εντάχθηκε στην οικογένεια των ευρωπαϊκών χωρών επαναπαυτήκαμε όλοι ότι οι Ευρωπαίοι θα μας επιλύσουν τα θέματα της άμυνας, τα θέματα της οικονομίας, έτσι. Της δημόσιας τάξης και ούτω καθεξής. Και ήρθε η σημερινή ημέρα και να είμαστε μόνοι μας. Στην Οβάρδης τώρα, πάμε επειδή ο χρόνος είναι αντίπαλος. Ένα απλό παράδειγμα και κλείνω, αγαπητέ μου φίλε. Ναι. Όταν η Γερμανία εισηγείται εις το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από αυτή την εισήγηση εις την αναθεώρηση του Δουβλίνου, της συνθήκης του Δουβλίνου για τους μετανάστες και θέλει μια διασπορά ανάλογη των μεταναστών στις χώρες της Ευρώπης σύμφωνα με την έκταση των χωρών και την οικονομική τους ανάπτυξη, ξέρεις τι θέλει η Γερμανία? Να πάρει εκείνο το κομμάτι των μεταναστών όπου θα το χρησιμοποιήσει στις φάμπρικες της για την εργατική χέρια. Στην περίπτωση της Νοβάρτης υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα για αυτούς τους μετανάστες που θα ήθελαν να μείνουν? Πώς θα τους αφομοιώσει αυτή η χώρα? Αυτό είναι το δημιουργικό κομμάτι της συζήτησης που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο πολιτικός κόσμος είναι πάρα πολύ, επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι στεγνός αντίληψης, καταφεύγει στην εύκολη πρακτική που είναι να αφορήσει. Έχουμε λοιπόν μια διαρκή συνθηματολογία, έχουμε μια στήρα συζήτηση η οποία δεν γεννά ιδέες και πολλές φορές δεν γεννά και προοπτικές και όλο αυτό το σύνθετο το οποίο το λούζεται μια κοινωνία η οποία την απολαμβάνει τα δρόμενα από τον καναπέ της. Πάμε στην Οβάρτης. Είδα τον κύριο Κοντονή. Ο κύριος Κοντονής, αγαπητέ μου φίλε, δεν είπε τίποτε άλλο από το ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και χρήζει διερεύνησης περαιτέρω. Ναι, αλλά είπε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τζανακόπουλος. Φίλε από αυτά τα οποία λένε άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλε μου, αγαπητέ, δεν προσπαθώ να σε πείσω. Όχι, δεν με πείθεις. Απλά καταθέτω την άποψή μου. Σύμφωνα. Η οποία μπορώ να πω ότι περιλαμβάνεται στο εξής απλό. Ότι η Νοβάρτης είναι μια βρωμερή υπόθεση σκανδαλώδης η οποία εύχομαι, προσδοκώ, ευελπιστώ και ελπίζω να ξεκαθαρίσει και να αποδώσει πανλευκούς ως είναι αθώοι και να τους κλείσει στη φυλακή ως συνένοχοι. Ναι, σύμφωνα. Αυτό το θέλω. Όμως άκου. Έχω ζήσει ελληνική δημοσιογραφία και ελληνική πολιτική σκηνή από την περίοδο 89 με τις πολλές εκλογές σκάνδαλο Κοσκοτά. Έχω ζήσει τα σκάνδαλα του Γιάννου του Παπαντονίου και του Άκη Τσοχατζόπουλου και πολλών άλλων. Άλλα περιμέναμε και άλλα βγήκαν. Και να κρατήσουμε δύο πριν κλείσουμε. Ότι ο Παπαγγελόπουλος είναι μια παλιά λεπού στο κουρμπέτι που ήταν αγαπημένο πρόσωπο όλων των κυβερνήσεων. Κώστα Καραμανλή,
Αντώνη Σαμαρά, Ευάγγελου Βενιζέλου και Αλέξη Τσίπρα. Ναι, αλλά... Του τέστην με θερμινευόμενον εις την νεοελληνική. Εάν όταν και εφόσον πέσει, θα παρασύρει πολλούς. Ναι. Και ναι. Δεύτερο, δεν, κακό, δεν είναι λίγες εκείνες οι φωνές πολλών στελεχών της κυβερνώσας παράταξης που λένε, παιδιά, μην επενδύετε σε αυτό το σκάνδαλο, απλά αφήστε την προανακριτική επιτροπή χωρίς κραυγές να κάνει τη δουλειά της και περιμένετε μόνο τι θα βγάλει το δικαστήριο, εάν όταν και εφόσον γίνει. Πάντως, Γιάννη, δεν θα έχεις διαβάσει το φράγμα του Σπύρου Πλασκοβίτη. Έχει γυριστεί και είναι κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Μοιάζει λιγάκι τελικά ως αντίληψη με το θαυμαστό καινούριο κόσμο του Άλντους Χάξλι. Έχω διαβάσει πολλά. Πάντα υπάρχει και κόπορτα. Εννοείται. Τα συστήματα εξουσίας. Έχω δηλαδή, διαβάσει, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος ή κυρία Γεννηματά, όλα τα συστήματα εξουσίας προφανώς θεωρούν ότι είναι ισχυροί κρατεοί και ελέγχουν τα πάντα. Έχω διαβάσει και η αυτοπαγίδευσή του. Πολύ. Άγκαθα Κρίστη, Ζόρ Σιμενών και Ζεράλντε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Γιάννη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για τον κορονοϊό. Ο συναγερμός καλά κρατεί σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε τι έχει πάρει απόφαση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πάμε να δούμε τα δεδομένα. Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, νοσούν περισσότεροι και έχουμε περισσότερους θανάτους. Η Ελένα Σημάτια έχει συνοψίσει τα στοιχεία σήμερα το μεσημέρι στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Προειδοποιήσεις και εκκλήσεις από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας αλλά και ιδιαίτερα ανησυχητικές εκτιμήσεις από κορυφαίους ερευνητές συθέτουν το σκηνικό της εξέλιξης επιδημίας του κορονοϊού που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς έχοντας προκαλέσει το θάνατο 1.017 ανθρώπων και με καταγεγραμμένα 42.708 επιβεβαιωμένα κρούσματα σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας. Η επιδημία αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποίησε την Τρίτη ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάνοντας παράλληλα έκκληση στις χώρες να μοιράζονται τα δείγματα του ιού που διαθέτουν και να επιταχύνουν τις έρευνές τους για φάρμακα ή εμβόλια. Με το 99% των κρουσμάτων στην Κίνα, αυτή η επιδημία παραμένει κατάσταση έκθεσης ανάγκης για τη χώρα αυτή. Όμως αποτελεί και πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπεγιέρσιου, στην ενακτήρια ομιλία του σε συνέδριο στη Γενέβη, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 300 ερευνητές και εθνικοί οργανισμοί, κάποιοι από τους οποίους μέσω βιντεοσύνδεσης από την Υπηρετική Κίνα και την Ταϊβάν. Στόχος του Δήμερου Συνεδρίου είναι να επιταχυνθεί η έρευνα για την παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και διαγνωστικών μεθόδων για τον εντοπισμό του νέου κορονοϊού εν μέσω των εντυνόμενων ισχυών για τον τρόπο μεταδόσης του. Πολλά ερωτήματα παραμένουν για την προέλευση του ιού, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αγορά της πόλης Γουχάν στην Κίνα, που πουλούσε άγρια ζώα και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πλέον υψηλόβαθμος σύμβουλος της Κινέζικης κυβέρνησης για θέματα υγείας, η επιδημία του νέου ιού στην Κίνα μπορεί να φτάσει στο αποκορύφωμά της το Φεβρουάριο και συνέχεια να σταθεροποιηθεί πριν υποχωρήσει. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters, ο Τζογ Νάνσαν, κορυφαίος επιδημιολόγος που έγινε γνωστός για το ρόλο του στην αντιμετώπιση επιδημίας του SARS το 2003, δήλωσε ότι η κατάσταση σε κάποιες επαρχίες ήδη βελτιώνεται με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να μειώνεται. Ο Τζογ δήλωσε ότι η πρόβλεψη βασίζεται σε μοντέλα και στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, καθώς και σε ενέργειες της κυβέρνησης. Άρα υποθέτουμε ότι ίσως να φτάσει στο αποκορύφωμα ενδεχομένως στα μέσα στο τέλος αυτού του μήνα του Φεβρουαρίου και συνέχεια να σταθεροποιηθεί κάπως ή κάτι τέτοιο και μετά να υποχωρήσει, δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα περιορισμού στην πόλη Γουχάν, το επίκεντρο της επιδημίας είναι απαραίτητα και η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει σε μόνιμη απαγόρευση του εμπορίου αγριοζώων. Χρειάζεται επίσης να βελτιώσει τους μηχανισμούς για τον έλεγχο των ασθενειών ή ακόμη και να συστήσει ένα παγκόσμιο σύστημα προειδοποίησης για μολυσματικές ασθένειες. Προειδοποίηση απίθυνε και ο Γκάμπριελ Λιούγκ, κορυφαίος επιδημιολόγος δημόσιας υγείας από το Χονγκ Κονγκ. Μιλώντας στον Guardian, ανέφερε ότι η επιδημία του νέου κορονοϊού μπορεί να εξαπλωθεί μέχρι και στα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, εάν δεν τεθεί υπό έλεγχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση του κορονοϊού σε τοπικό επίπεδο. Και έτσι να ανοίξουμε και τις σελίδες αυτού που ονομάζουμε τοπική ειδησιογραφία. Μιλήσαμε σήμερα με τον διοικητή του νοσοκομείου της Κέρκυρας, τον κύριο Ρουμπάτη. Υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και υπάρχει ένας τοπικός σχεδιασμός. Σε αυτό αναφέρθηκε απαντώντας σχετικά ερωτήματα της Χρυσάνθης Μινά.
Σε πλήρη ετοιμότητα, σύμφωνα με τον διοικητή Λεωνίδα Ρουμπάτη, βρίσκεται το νοσοκομείο της Κέρκυρας στο ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιου συμπτώματος του κορονοϊού. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νοσοκομείο υπάρχει κατάλληλο υλικό αλλά και ειδικός θάλαμος. Σύμφωνα με τον διοικητή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο νησί το επόμενο διάστημα και άσκηση ετοιμότητας. Σχέση με τον κορονοϊό, πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί και του δημιουργήσουμε πανικό, γιατί δημιουργείται και πανικός στον κόσμο όταν ακούνε κάτι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύω σε αυτό πρέπει να παίξετε κι εσείς κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, ώστε να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί ο πανικός είναι ο χειρότερος εχθρός. Σε σχέση με το νοσοκομείο της Κέρκυρας, πριν κάποιες μέρες κάναμε κάποια σύσκεψη στο αεροδρόμιο, το οποίο εμείς συμμετείχαμε και εγώ προσωπικά και οι υπηρεσίες του αεροδρομίου. Και η κυρία Μανάτου από πλευράς μας ως γιατρός της παθολογικής κλινικής. Εμείς σαν νοσοκομείο είμαστε έτοιμοι από την πρώτη στιγμή και με το υλικό το κατάλληλο. Είμαστε έτοιμοι και με τον θάλαμο που μπορεί να έρθει κάποιος από το κρούσμα και με τις μονώσεις μας και τη μόνωση που έχουμε δημιουργήσει κατάλληλα για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα στην πνευμονολογική κλινική. Οπότε είμαστε έτοιμοι και τις επόμενες μέρες πιστεύουμε ότι θα κάνουμε και μία άσκηση. Στείλαμε σήμερα το σχεδιάγραμμα της άσκησης. Οπότε τις επόμενες μέρες που θα κάνουμε την άσκηση θα σας καλέσουμε να το δείτε. Βέβαια την κάνουμε για ετοιμότητα για εμάς, δεν το κάνουμε για σοου, γιατί είμαι κατά του σοου, να πω την αλήθεια. Οπότε θα ενημερωθείτε και το επόμενο διάστημα για την άσκηση αυτή. Αλλά είμαστε έτοιμοι σαν νοσοκομείο Κέρκυρας για το αν εμφανιστεί κάποιο κρούσμα κοροναϊού. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην ΔΕΙΑΚ. Είχα μια συνέντευξη τύπου στην οποία ανακοινώθηκαν μια σειρά από έργα που έχουν να κάνουν με αποχετευτικά ζητήματα της πόλης Κέρκυρας. Το παρόν έδωσε στη συνέντευξη τύπου της διοίκησης και η Δήμαρχος Κερκυραίου και Διαμοντίων, η κυρία Μερόπη Ιδρέου. Περισσότερα και αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ. Συνέντευξη τύπου δόθηκε το πρωί της Τρίτης από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Κωνσταντίνο Αλαμάνο, παρουσία της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μερόπης Ιδρέου, με θέμα τα έργα ανανέωσης και βελτίωσης εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στην πόλη. Ο σκοπός της σημερινής συνέντευξης είναι το να ανακοινώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο εξαιρετικής σημασίας για την υγεία, για το περιβάλλον και για την οικονομία της Κέρκυρας, που είναι η αναβάθμιση, επέκταση και εξυγχρονισμός του βιολογικού καθαρισμού της πόλης Κέρκυρας. Με προϋπολογισμό 3.780.620,32 ευρώ. Είναι ένα έργο πνοής, ένα έργο που το περίμενε η κοινωνία της Κέρκυρας και ήταν επιτακτική ανάγκη επί δεκαετίες. Μετά από 2 δεκαετίες λειτουργίας, να σημειώσουμε, του βιολογικού, ήταν αναπόφευκτο να χρειάζεται μια γενναία συντήρηση, επέκταση και εξυγχρονισμός ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και στο οικιστικό περιβάλλον. Και θέλω να πω εδώ ότι επί χρόνια θεωρούμε ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε επικώς επιπόλαια. Όμως σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Θέλω να σταθώ στο κατεξοχήν γεγονός ότι υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου. Και είναι σημαντικό να αποδίδουμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Άρα για μας είναι πολύ ουσιαστικό ότι η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ σχεδίασε και φρόντισε να ενταχθεί το έργο αυτό στο Φιλόδημος 1. Και εμείς το στηρίξαμε με τα μέλη στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ από την πρώτη στιγμή και το υπερψηφίσαμε. Και είναι και δική μας βούληση φυσικά η απρόσκοπτη συνέχεια του έργου, η οποία έχει και ορίζοντα υλοποίησης 1 έτος, και σύμφωνα με τη σύμβαση η εκτέλεση θα γίνει από την εταιρεία Ήρων. Και η υλοποίηση του, όπως είπα, είναι εντός ενός έτους. Θέλω επίσης να συγχαρώ τους διευθυντές, τους προϊσταμένους και όσους εργάστηκαν στο να μελετηθεί, να εγκριθεί και να ενταχθεί το έργο αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα παρακολουθούμε την εκτέλεσή του από κοντά και ελπίζω ότι μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις, σε 1 χρόνο από τώρα, η λειτουργία και η εικόνα του βιολογικού της πόλης θα είναι υποδειγματική.
Είναι εδώ και ο πρόεδρος, ο κύριος Κώστας Αλαμάνος, και ο διευθυντής της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Αχιλλέας Μάζης, και ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Κατσαρός, οι οποίοι μπορούν και να σας πούν περαιτέρω κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, που είναι και περισσότερο στη δική τους αρμοδιότητα. Στο έργο αυτό, το οποίο μελετήθηκε το 2017 από την ΔΕΙΑΚ, εντάχθηκε ως χρηματοδότηση το 2018 και δημοπρατήθηκε το 2019, προβλέπεται η ανανέωση, η πλήρης ανανέωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του βιολογικού της πόλης. Επίσης προβλέπεται οι σοβαρές παρεμβάσεις όσον αφορά την συλλογή βοθρολυμάτων στο νησί μας, καθώς επίσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο χώρο του βιολογικού σταθμού. Από το 1997 δεν είχαν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις και πιστεύω ότι τώρα αυτό το έργο θα δώσει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα να βιολογούνται σωστά τα αστικά λίμματα της πόλης, με ό,τι προβλήματα κουβαλήθηκαν δυστυχώς την τελευταία 20ετία σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η ουσιαστική παρέμβαση που γίνεται στο βιολογικό της πόλης. Κυρίες και κύριοι, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα, τον χώρο της σημερινής ειδησιογραφίας. Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας εχθές. Έχουμε πολλά ρεπορτάζ. Είναι στην πραγματικότητα πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αλλά σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα για μία ακόμη φορά. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 12 του μηνός και πάμε να δούμε τώρα τα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, το οποίο συνεδρίασε χθες το βράδυ. Μία συνεδρίαση η οποία διήρκησε περίπου έως τις 1-1.30. Αποφασίστηκε να είναι συνεχιζόμενη, στην οποία θα συντηθεί και το θέμα του Ερημίτη, όπως και το θέμα των μηδενικών αποβλήτων. Αλλά θα δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Λένα Σημάτη. Μέχρι τη μία περίπου τα ξημερώματα κράτησε η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπονδύων Ίσων. Μία συνεδρίαση η οποία στιγματίστηκε από αρκετές στιγμές έντασης, όπως για παράδειγμα στο θέμα του Ερημίτη. Ένα θέμα, όπως και το Zero Waste, τα οποία τελικά δεν συζητήθηκαν και θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του οργάνου στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την 3η 18 Φεβρουαρίου για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αλλά και τον προϋπολογισμό. Ο πρόεδρος του οργάνου, Δημήτρης Μεταλλινός, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Πρώτο Βήμα του ΣΤΑΡΤ και την Ιρό Λέλα στις συνεδριάσεις αλλά και στα όσα συνέβησαν στη χθεσινή συνεδρίαση. Ήταν μια θελώδη συνεδρίαση από την αρχή. Δημόσιοι υπάλληλοι, ο κύριος Καλούδης, πότε δουλεύουμε, πότε δεν δουλεύουμε. Δεν ξέρω. Από την αρχή δεν ξέρω γιατί. Υπήρχε μια ένταση. Υπήρχε μια ένταση και δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, καλό είναι να. Η δημοκρατία, να ξέρετε, είναι πάντα θελώδης. Όταν δεν είναι θελώδης η δημοκρατία, γιατί υπάρχουν πολλές φωνές, στη δημοκρατία ο καθένας μπορεί να μιλήσει. Όταν δεν είναι θελώδης και έχουμε σιωπή, τότε δεν είναι δημοκρατία. Γιατί κάποιος αποφασίζει και κάποιοι εκτελούν. Mm-hmm. Τώρα, στα καθημάς, να πούμε το εξής, ότι χτες περατώθηκε γύρω στη μία η ώρα η τρίτη τακτική συνεδρίαση του έτους και κανονίσαμε άλλες τρεις συνεδριάσεις. Η ειδική συνεδρίαση, αλλά και οι ειδικοί συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη. 6:30 η τακτική συνεδρίαση. Με Τρίτη, ελάχιστα δηλαδή, θέματα. Την επόμενη εβδομάδα που έρχεται. Αυτή τη εβδομάδα, ναι, 18 του μηνός. Είναι η τακτική συνεδρίαση. Ναι. Για το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Και δεν θα έχει κανένα άλλο θέμα. Εμείς υποχρεωνόμαστε να βάλουμε ανακοινώσεις και ερωτήσεις, γιατί αυτό προβλέπει η τακτική. Ναι, αλλά άμα πάμε 4 ώρες ανακοινώσεις και στις ερωτήσεις όπως θες. Εμείς υποχρεωνόμεθα να το βάλουμε και θα ζητήσω να το παρακάμψουμε αυτό για να πούμε κατευθείαν στο τεχνικό πρόγραμμα 6:30 και 8:30 ενδεικτικά βάζουμε. 8:30 δεν ξέρουμε τώρα θα τελειώσει. Βάζουμε την ειδική συνεδρίαση στην οποία θα είναι ο προϋπολογισμός για το 2020. Ναι.
Τίποτα άλλο. Μόνο αυτά τα δύο θέματα ουσιαστικά. Την Τρίτη. Οπότε την Τρίτη. Ωραία. Και μετά συμφωνήσαμε για την 24η, όπως πολύ σωστά είπατε, Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα, να μπουν 2-3 θέματα τα οποία τα μεταφέραμε για τότε, δηλαδή την υιοθέτηση της φιλοσοφίας Κέρκυρα μηδενικά απόβλητα, ναι, ως πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα θα είναι η συζήτηση επί της επενδύσεως του Ερημίτη. Συζήτηση. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούτε. Θα σας ακούω πολύ τρίτο καλά. Θέμα, τρίτο θέμα του κυρίου Μαρκάτη που ο ίδιος ζήτησε χτες, επειδή έλειπε, ναι, απουσία δικαιολογημένα. Μας ζήτησε η συζήτηση για την δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο Κέρκυρας να μπει ως τρίτο θέμα τότε. Ναι. Και μια εκκρεμότητα που έχουμε για την εκλογή των μη αιρετών μελών στο ΔΠΦ. Μάλιστα. Γιατί είναι μια ειδική διαδικασία. Και βέβαια, αν υπάρξουν και 2-3, δεν ξέρω πόσα θα υπάρξουν, υπηρεσιακά θέματα που μπορεί να προκύψουν μέχρι τότε, θα μπουν αργότερα. Είναι βέβαια να μένουμε κόσμια, ναι, να μην υπάρχουν προσβολές. Σωστά. Ούτε προς... να μην πω τίποτα, να μην φωτογραφίζουμε. Όχι. Όλοι, ναι, εργαζόμαστε και άνεργοι, δεν θυμάμαι πώς το είπε ο κύριος Καλούδης, ανεπρόκοποι υπάρχουν παντού, δεν είναι μόνο δημόσιοι υπάλληλοι, παντού, σε όλους τους τομείς υπάρχουν. Λοιπόν, έτσι καλό είναι λίγο. Ναι. Πιστεύω ότι υπήρχε λίγη ένταση πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Ναι, πριν ξεκινήσουμε. Πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Με το καλησπέρα σας μπήκαμε έτσι δυναμικά χθες. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, ενώ ξέρω ότι είναι έμπειροι κάποιοι αυτοδιοικητικοί, ναι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θαυμάζω την ψυχραιμία και την ωριμότητα του κύριου Σαρλή. Έτσι πρέπει να το πω. Ναι. Αλλά πρέπει να μας παραδειγματίζει αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να πάρουμε μερικές όψεις από τη χθεσινή συνεδρίαση. Ακούσατε και στο ρεπορτάζ Λένα Σημάτιο ότι η χθεσινή συνεδρίαση είχε αρκετά στοιχεία έντασης και είχε για όσους το παρακολούθησαν. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε πιο σωστά την Μερόπη Ιδραίου όταν τέθηκε το θέμα να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας ένα θέμα το οποίο αφορά την πραγματικότητα του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Εκφράζοντας ένα ευχολόγιο να αλλάξουμε καταστάσεις όταν υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας με αποφάσεις του επανειλημμένες, όταν υπάρχει ένα ολόκληρο κράτος, η χώρα μας έχει δεσμευτεί ποινικά, ενοχικά κτλ. Και όταν έχει τελειώσει και η τελευταία πράξη του δράματος, όπως είπα πριν. Δεν κατάλαβα ποιον κοροϊδεύουμε τελικά εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνω ποιον κοροϊδεύουμε. Και είναι ακαδημαϊκό το ερώτημα. Ποιον κοροϊδεύουμε. Ποιον κοροϊδεύουμε. Η θέση μου είναι πάλι. Καθίστε να μην κουράζεστε, όλοι θα πάρουν. Ο κύριος Μπούκας μετά. Κύριε Πρόεδρε, φέρνω τον λόγο για να είμαστε στην κυβέρνηση. Και προκαθήκατε σε πείτε μου ποιοι διαπέμπτε. Τι είναι ονόματα. Πείτε μου ποια ονόματα είναι που θα πάρουν το στενό στην Ελβανία. Ονόματα. Όνομα και πόλεμο. Όχι, εσύ θα μας τα πείτε. Έχετε πολύ ψηλό αξίωμα. Είστε δήμαρχος Κέρκυρας και το περιβάλλον ανήκει στις επόμενες γενιές. Η ομορφιά της Κέρκυρας είναι κλεμμένη από τις επόμενες γενιές των επόμενων 2.000 χρόνων. Δεν είναι δικό σας για να γίνει τσιμέντο και της κυβέρνησης και του περίφημου άλλου Γεωργιάδη. Να έρθει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης. Να έρθει εδώ. Και πρέπει να λογοδοτήσει το λαό της Κέρκυρας. Να έρθει και σε τούτο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και να σταματήσει να προφυλακίζει. Και το επόμενο ρεπορτάζ θα πάρετε μια πολύ πιο δυνατή γεύση αυτής της αντιπαράθεσης. Σχεδόν σε όλη τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους επικεφαλείς δύο παρατάξεων, στη Δήμαρχο, την κυρία Μερόπη Ιδραίου, αλλά και στον κύριο Γιώργο Καλούδη, με έναν επικεφαλής παρατάξεως, ο οποίος με όλη την εικόνα που είχαμε σήμερα έδειχνε να υπάρχει μια θετική στάση απέναντι στην εξέλιξη του δημοτικού έργου. Θα δείτε λοιπόν περισσότερα στο βίντεο. Και δηλώνουμε 12 η ώρα εμείς, γιατί εμάς εκπροσωπώ εγώ την παράταξή μας πρώτα η Κέρκυρα που το έχουμε ζητήσει, θα αποχωρούμε. Και να διακόπτεται η συνεδρίαση για άλλη μέρα. Δεύτερον, να ορίσετε σταθερά μία ημέρα. Δευτέρα ή Τετάρτη, όποια θέλετε. Τετάρτη που είπατε, Τετάρτη. Να προσδιοριστούν άμεσα οι θεματικές συνεδριάσεις.
με πρώτο θέμα από τα θεματικά τα φράγματα. Το λιμάνι. Συμφωνούμε από ό,τι κατάλαβα οι περισσότερες παρατάξεις. Το λιμάνι, το οποίο είναι χρυσάφι. Και μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία έχουν θέσει οι περισσότεροι από εμάς. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, πέρασαν 4 μήνες, πέρασαν 5 μήνες, πέρασε το εξάμηνο. Σας δώσαμε όχι ανοχή, στήριξη. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να τελειώνει. Όπως επίσης να γίνεται σεβαστό αυτό που ζητήσαμε και που πάντα γινόταν όταν πηγαίνουν αντιπροσωπείες του Δήμου. Είτε παράδειγμα στον Ναύπλιο για τις τελετές για τον Ιωάννη Καποδίστρια, είτε σε εκθέσεις. Και έχετε δεσμευτεί γι' αυτό σαν κυβερνό, σαν παράταξη, πρέπει να πηγαίνει ένα λαξ, σαν ρολόι και ένας από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ξεκινώντας από την παράταξη του κ. Τρεπεκλή, σε εμάς και ούτω καθεξής. Για να έχουμε όλη γνώση και άποψη του τι συμβαίνει. Κατά συνέπεια λοιπόν τα καταθέτουμε αυτά, σας γνωστοποιούμε και ζητάμε να εφαρμόσετε τις εξαγγελίες σας. Όσον αφορά τα ζητήματα που έθεσε ο κ. Καλούς ότι δεν έχουν συζητηθεί. Τα απορρίμματα συζητήθηκαν ήδη 7,5 ώρες σε μια συνεδρίαση και σήμερα συζητείται επίσης και το ζήτημα του Zero Waste, που επί την ευκαιρία θα αναφερθούμε θεωρώ και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με προγράμματα και διαδικασίες και υποδομές, αλλά και την κουλτούρα της ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Επίσης το θέμα με το λιμάνι ξανά συζητήθηκε και ήμασταν στην Ιόνιο Βουλή από ό,τι θυμάμαι. Το θέμα που έθεσε ο κύριος Μαρκάκης για τις ενεργειακές κοινότητες, που είναι πολύ σοβαρό και ουσιαστικό, ζήτησε ο ίδιος να το αποσύρουμε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που θα μπορούσε να είναι στη σημερινή συνεδρίαση και μας έχει ειδοποιήσει εγκαίρως. Αυτό που εγώ θυμάμαι σε κρεμότητα είναι το θέμα που έχει θέσει και ο κύριος Μπορμπότης, που είναι επίσης πολύ σοβαρό, που έχει να κάνει με τη σχολική στέγη και θεωρώ ότι έχει ενημερώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών ότι θα γίνει μια εκτενής αναφορά και στο τεχνικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν πολλοί κωδικοί για επισκευή και συντήρηση και εξυγχρονισμό της σχολικής στέγης και θεωρώ ότι αυτό θα είναι και, αν θέλετε, το ερέθισμα για να γίνει και μια θεματική συζήτηση μετά για την σχολική στέγη και μια συζήτηση που πρέπει να γίνει για την διαχείριση, γενικότερα θα το βάλω, είχε ζητήσει και ο κύριος Τρεπεκλής, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που θεωρώ ότι θα πρέπει και αυτό να συζητηθεί σε ξεχωριστή θεματική για όλα τα ζητήματα της ΔΕΙΑΚ και όχι μόνο για ένα τμήμα που αφορά τα φράγματα. Νομίζω ότι αξίζει να γίνει συνολική συζήτηση. Επικριτικός και δεικτικός θα έλεγα ότι εμφανίστηκε ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, ο επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερκυραίων. Πάμε να δούμε και εδώ το ρεπορτάζ της Ιρός Λέλα. Καταρχάς, όπως ξέρετε, συνυπογράφω αυτά που είπε ο κύριος Καλούδης, για να μην ταλαιπωρώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην προηγούμενη συνεδρίαση επισήμανα ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από τα υπηρεσιακά θέματα, να προσεγγίζουμε τα μεγάλα προβλήματα στο νησί μας, τα οποία δεν έχουν και σύνορα, αν θέλετε να καταλάβετε, μόνο στον κεντρικό Δήμο, επηρεάζουν το σύνολο και των τριών Δήμων, όπως είναι τα φράγματα. Εάν δεν μιλήσουμε για τα φράγματα, ποιος είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου? Να υπογράφουμε τις παρατάσεις τη μία πίσω από την άλλη? Να παρακολουθούμε ένα πρόγραμμα που δεν εκτελείται? Πάμε παρακάτω. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας είχατε δεσμευτεί θα είναι Δευτέρα ή Τετάρτη. Και κάποιες ώρες το χειμώνα, 7,5 ώρα το βράδυ. Και βέβαια αυτό μπορεί να υπάρχει και κάποιος σχεδιασμός. Εμείς θέλουμε μέχρι τις 12 η ώρα να τελειώνουμε. Βάλτε το 5, βάλτε το 6. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ώρες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ορισμένα πράγματα και οι τοποθετήσεις δημοτικών συμβουλών δεν είναι μόνο η πλειοψηφία που κάθε μέρα ασκείτε τα καθήκοντά σας και ενημερώνετε με τις τηλεοράσεις και το Facebook. Είναι και εμείς να απευθυνθούμε στους Κερκυραίους και να μας ακούσουν. Και η φωνή, η δικιά μας, εκφράζεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν πρέπει να σέβεστε και την αντιπολίτευση και το ρόλο μας και την αποστολή μας. Και σας έχω ξαναπεί ότι η κριτική είναι για να βελτιωθούμε. Δεν είναι για να καταστρέψουμε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να σας έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα και να μην έχει έρθει μέχρι σήμερα μετά από 7 μήνες. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε τα φράγματα και δεν έχει καμία σχέση, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, η διαπαραταξιακή με τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Τα μεγάλα θέματα έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας στέλνετε ενημέρωση
ένα πενταήμερο πριν για να ενημερωθούμε, διότι δυστυχώς εγώ παραδείγματος χάρη ούτε γραφείο έχω ακόμα, όπως υποχρεούστε εκ του νόμου και είναι ρητά γραμμένο να έχουν οι παρατάξεις, και όλες βεβαίως. Αλλά έχω γραφείο χωρίς καρέκλες, κύριε Πρόεδρε, μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πάω παρακάτω. Όχι, και σας παρακάλεσα να πάμε μαζί να δούμε. Να πάμε, έχουν περάσει 7 μήνες. Εσείς έχετε το κλειδί, εγώ πώς θα πω. Εγώ το έχω το κλειδί. Προχτές μας το δώσατε και δεν μπορούμε να πούμε μέσα στα γραφεία. Αυτό είναι. Δεν υπάρχουν καρέκλες. Πώς ανακαλύψατε. Μην μας λέτε τώρα το. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να. Είναι εντυπώσεις τώρα αυτό που σας ζητάω. Όχι, μου είπατε ότι δεν έχετε γραφείο. Εσείς τη μόνη παράταξη που έχετε. Τι να πάω στο γραφείο χωρίς καρέκλες. Με συγχωρείτε δηλαδή. Προειδευόμαστε. Και δεύτερον, να παραχωρήσουμε και πάλι να κάνουμε μια έτσι. Αυτό δεν με απασχολεί τόσο. Αλλά πάμε παρακάτω. Τα μεγάλα ζητήματα θέλουμε να τα συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται. Εγώ, αν δεν έρθει μετά τον προϋπολογισμό, σέβομαι να προηγηθεί. Αν δεν υπάρχει επόμενο θέμα ή φράγματα ή πρωτογενής τομέας ή υδρογονάνθρακες, εμείς σαν παράταξη δεν πρόκειται να συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξέρουμε να κάνουμε και αλλιώς τον αγώνα μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να σταθούμε στα τις υπόθεσεις του αστυνομικού τμήματος Μπερινσόν. Υπάρχει μια συζήτηση στην Κέρκυρα, δεν σημερινή, είναι αρκετών ετών, για την αναδιάταξη των αστυνομικών τμήματων. Η αναγκαιότητα της αστυνόμευσης και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν μια ατμόσφαιρα στην οποία η τοπική κοινωνία έχει άποψη, αλλά την εκφράζει και τη δηλώνει και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο. Μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Μποσίκη, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Κέρκυρας, και με βάση αυτό το οποίο χθες το βράδυ τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, Χρυσάνθη Μινάχη, το ρεπορτάζ. Την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας προκαλεί η κατάργηση του αστυνομικού τμήματος Μπενιτσών και Λευκύμης, που προβλέπεται στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος σχετικά με την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας. Το θέμα τέθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από ερώτηση του Συμβούλου Σπύρου Βλάχου της παράταξης Πρώτα η Κέρκυρα. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στο Start ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Μποζίκης. Η Κέρκυρα τίνει να υποβαθμιστεί. Βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να κλείσουν υπηρεσίες, όχι μόνο αστυνομικές, αλλά γενικώς. Είδαμε και με το ΠΕΣΥ που έκλεισε κλείσαν οι υγειονομικές δομές στην Κέρκυρα και φύγανε. Όταν λοιπόν κλείνει μια υπηρεσία στο νομό σου, θα πρέπει να σε ανησυχεί ιδιαίτερα και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα από όλους τους αρμόδιους. Δεν κλείνει ένα περίπτερο που λες δεν θα βρω τσιγάρο, θα πάω στο επόμενο. Κλείνει μια υπηρεσία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά και να αντιμετωπιστεί συνολικά με κοινούς αγώνες και προσπάθεια να μην υποβαθμιστεί και να μην κλείσει καμία υπηρεσία. Αν κλείσει το τμήμα Μπενιτσών, το χάσμα που δημιουργείται από την πόλη της Κέρκυρας μέχρι τους Αργυράδες που θα γίνει η νέα υπηρεσία είναι περίπου 35 με 40 χιλιόμετρα. Πράγμα που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή, ό,τι και ενίσχυση να λάβει που λένε ότι θα έχει δύναμη 40-50 άτομα, σε ένα χρόνο, γιατί τα πολυδύναμα τα είδαμε και στην Αθήνα, θα γίνουν 30. Τίνουν όλα τα περιφερειακά τμήματα να υποβαθμίζονται. Γιατί όταν δεν έχεις δύναμη να έχεις την πόλη, που είναι το κέντρο, που είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός, αναγκαστικά θα αντλήσεις δύναμη από τις περιφερειακές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι περιφερειακές υπηρεσίες είναι υποβαθμισμένες εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Από το 2010 και 2012 και μετά, που δεν έχουν γίνει προσλήψεις στην αστυνομία, έχει μειωθεί αισθητά η δύναμη στην Κέρκυρα. Υπολείπεται την πραγματική δύναμη κατά 60 άτομα. Αν λοιπόν εμείς είχαμε από τα 60 άτομα 40, 30, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες δυνατά και να παρέχουν ασφάλεια και να καλύπτουν τις ανάγκες όλου του νησιού μας. Αν κλείσει λοιπόν το τμήμα Λευκύμης και Μπενίτσας, οι κάτοικοι της Νότιας Κέρκυρας θα κάνουν πολύ καιρό να ξαναδούν αστυνομία. Και σκεφτείτε ότι για τις ανάγκες τους θα πηγαίνουν όλη η Νότια Κέρκυρα σε μια αστυνομική υπηρεσία. Όπως επίσης θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι ο Κάβος είναι μια ευπαθής περιοχή με ιδιαίτερο τουρισμό και χρειάζεται κάθε μέρα το καλοκαίρι, όλα τα χρόνια το βλέπουμε αυτό, και απορώ γιατί κοφεύουν όλοι και κάνουν τους σφυρίζουν αδιάφορα. Γιατί όταν σε μια υπηρεσία στέλνεις κάθε μέρα ενίσχυση 15 αστυνομικούς, κάθε μέρα, δεν μπορεί να την κλείνεις αν δεν μπαίνεις πιο μακριά από εκεί που είναι το πρόβλημα. Με λίγα λόγια, εμείς ανησυχούμε ως εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο και ως πολίτες αυτού του νησιού. Και θεωρούμε ότι σύσσωμοι όλοι οι φορείς του νησιού μας θα πρέπει να αντιδράσουν σε αυτή την υπεκείμενη υποβάθμιση του αγαθού της ασφάλειας στο νησί μας. Θα πρέπει να διατηρηθούν όλες οι δομές όπως είναι αυτή τη στιγμή και να ενισχυθούν. Μόνο έτσι η ασφάλεια του νησιού θα είναι σε επίπεδο ικανοποιητικό, όχι το απόλυτο, αλλά θα είναι σε ικανοποιητικό, να ενισχυθούν και να λειτουργούν οι υπηρεσίες του νησιού μας όπως αυτή τη στιγμή είναι.
κάνουμε μια προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα να αφυπνίσουμε όλους τους φορείς. Χτες με χαρά διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας πήρε μια απόφαση, μάλλον επικαιροποίησε μια απόφαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής να μην κλείσει και να μην υποβαθμιστεί καμία υπηρεσία αστυνομική στο νησί μας. Με λίγα λόγια, περιμένουμε, πληροφορηθήκαμε ότι αύριο ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, που είναι αν θέλετε, αυτός ο οποίος καίγεται και ενδιαφέρεται άμεσα για το πρόβλημα αυτό, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, λοιπόν, περιμένουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του να μας καλέσει και να αναλύσουμε εκτενώς πώς και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Και περιμένουμε μια τέτοια απόφαση που να ικανοποιεί το σύνολο και τις ανάγκες των κεκυραίων πολιτών και των επισκεπτών του νησιού μας. Όχι υποβάθμιση στην ασφάλεια του νησιού μας. Το λέμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Κάνουμε αγώνα χρόνια τώρα. Καταφέραμε με πολλούς αγώνες να διατηρηθεί το τμήμα της Παλιοκαστρίτσας, γιατί είναι μια από τις πιο επισκέψιμες τουριστικές περιοχές του νησιού μας. Όπως επίσης και το Αχίλιο, και θα πρέπει να υπάρχει διαρκής αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Κλείνοντας λοιπόν το τμήμα εκεί, θα παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα και στην ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Σκοπός των υπηρεσιών είναι να υπηρετούν τους πολίτες και όχι να τους ταλαιπωρούν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εκείνο που προσδοκώ είναι να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση και μαζική προσπάθεια να αποτρέψουμε την υποβάθμιση της ασφάλειας του νησιού μας. Περιοδία στους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Η περιοδία λαμβάνει μέρος στο πλαίσιο του καλέσματος για ένταξη νέων μελών στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός παραχώρησε το πρωί δηλώσεις. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία που βρίσκομαι στα Γιάννενα, μετά από αρκετό καιρό, νομίζω ότι έχω προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν προεκλογικά, να πω ότι επί 4,5 χρόνια, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, οικονομικές, δημοσιονομικές, καταφέραμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα για τα Γιάννενα, για την Ήπειρο συνολικά. Παρά τις δυσκολίες, η Ήπειρος και τα Γιάννενα βγήκαν από την απομόνωση. Υπήρξαν πολύ σημαντικά έργα στήριξης κοινωνικών υποδομών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τοπικές μονάδες υγείας, νέα πανεπιστημιακά τμήματα στον χώρο της παιδείας, που δυστυχώς σήμερα αναστέλλεται η λειτουργία τους, αλλά και σημαντικές υποδομές για την Ήπειρο και τα Γιάννενα προχώρησαν. Χαρακτηριστικότερη η Ιόνια Δός, που έφερε την Ήπειρο πιο κοντά στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και εδώ οι υποδομές στο αεροδρόμιο και πολλές άλλες υποδομές. Δυστυχώς έχω την αίσθηση τους 7 μήνες της νέας κυβέρνησης ότι η Ήπειρος και τα Γιάννενα είναι ξανά στον αυτόματο πιλότο. Όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, αλλά και έργα τα οποία εμείς είχαμε δρομολογήσει παραπέμπονται στις καλένδες. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή μαρίνας 340 θέσεων για τον ελιμενισμό σκαφών αναψυχής μήκους από 10 μέχρι 25 μέτρων στο λιμάνι Γουμενίτσας. Σύμφωνα με το Θέσπρο News, το έργο περιλαμβάνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού Λιμένος Γουμενίτσας για την ανάπτυξη δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων σκαφών για τις περιοχές Γουμενίτσας, Πλαταριά, Σαγιάδα και Σίβωτα. Οι σχετικές μελέτες είχαν κατατεθεί στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού από το 2018 και ακολούθησαν οι γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκομένων. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας όπως την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Πρόγνωση καιρού. Διαφημίσεις σε λίγη ώρα μαζί. Το υπάρχει θέμα έχει απόψε πάρα πολλά να πει. Θα σταθούμε σε εξελίξεις, οι οποίες σας έχω πει και στην αρχή του δελτίου, ότι είναι σοβαρές για τον Ερημίτη. Έχουμε παρέμβαση της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε ανακοίνωση των 5 που απεχώρησαν την παράταξη του κυρίου Γιώργου Μαχημάρη. Έχουμε πολλά να πούμε απόψε και φυσικά το θέμα της αστυνόμευσης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε για αύριο, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά με ασθενείς τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια, αρχικά βορειοδυτική, 4 έως 6 μποφόρ, στρεφόμενη βαθμία σε ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς, 3 έως 5, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αρχικά μεταβλητών διευθύνσεων ασθενείς, όμως από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια. Αναλυτικότερα τώρα για τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε εδώ, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Στο νότιο Ιόνιο τοπικά θα φτάσουν και τα 6. Στρεφόμενη βαθμία σε βόρειο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην Πάτρα, τον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία, την Κυλλήνη και τη Ζάκυνθο από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη από 8 έως 17. Στη Λευκάδα από 9 έως 18 βαθμούς. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 47 έως και 95%. Βορειότερα τώρα στην Ανατολικανανία και την Ήπειρο και εδώ λίγες νεφώσεις αναμένουμε παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι δυτική βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενη βαθμία σε βόρειο ανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στα Ιωάννινα από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην Αφιλοχία, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο και την Άρτα από 9 έως 18, στην Ιγουμενίτσα από 8 έως 17 βαθμούς. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 44 έως και 94%. Στην Κέρκυρα τώρα, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά. Και εδώ λίγες νεφώσεις αναμένουμε παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο τοπικά θα φτάσουν και τα 6. Στρεφόμενη βαθμία σε βόρειο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίχουσα και το Μαθράκι από 8 έως 16. Σοχονούς από 7 έως 16. Ενώ στη νότια Κέρκυρα και τους Παξούς, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ των 9 και 17 βαθμών Κελσίου. Σχετική υγρασία στο νησί της Κέρκυρας από 46 έως και 96%. Ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.